Η Χερσόνα βομβαρδίζεται ξανά μέσα στη νύχτα. Πύραυλοι χτυπούν σπίτια και ενεργειακές υποδομές. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης. Οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις πως επιτέθηκαν 46 φορές στην πόλη το τελευταίο 24ωρο. Πολδόμα, νέτο, πολδόμα. Ni stekol, ni okon, ni vobshche. I pol krishi netu. Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων μπήκε και το Κρίβι Ριχ. Εκεί έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, που κατηγορούν τη Ρωσία πως βομβάρδισε και αποθήκες πυρομαχικών στη Ζαπορίζια. Вистояти цієї зимою – це відстояти все. У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім. Την ίδια ώρα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν εξεράγει δεξαμενή καυσίμων σε αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας. Δύο βομβαρδιστικά αεροσκάφη του Πόλεφ-95 καταστράφηκαν σε έκρηξη σε άλλη στρατιωτική βάση στη ρωσική πόλη Σαράτοφ. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι δύο βάσεις χτυπήθηκαν από drones. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Εμμανουέλ Μακρόν επιμένει πως πρέπει να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας στη Ρωσία, ώστε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Στο Κίεβο, οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου προκάλεσαν οργή. Un des points essentiels qui a d'ailleurs dans ce que président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Ο πολιτισμένος κόσμος χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας από τις βάρβαρες προθέσεις της Ρωσίας στην εποχή μετά τον Πούτιν. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο ύστερα από το ειδικό δικαστήριο, την καταδίκη των εμπνευστών του πολέμου και των εγκληματιών πολέμου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια από αξιωματούχους των χωρών της Βαλτικής και της Γερμανίας στις προτάσεις του Μακρόν για άρση του αδιεξόδου.